είναι ανεπαίσθητες αλλαγές, αλλά αυτές δείχνουν πως έχει αλλάξει το πνεύμα και πόσο βιάζονται, και αυτό που κάναν και κλείσαν τις εκκλησίες τώρα και όλα αυτά, τρέχουν να κερδίσουν όσο χρόνο κλείσουν οι εκκλησίες και δεν ευλογείται ο κόσμος, να κερδίσουν, να μπουκάρουν όλες τις διαολιές που σκέφτονται για να, το κακό όσο μπορέσει, όπου βρει και όπου το έδιωχνε ο Χριστός, να πάει να χωθεί, ώστε να το βρούμε μετά παρακάτω. Είναι μεγάλη η πονηριά που κάνανε, πολύ μεγάλη πονηριά αυτή. Διότι δεν μπορούσαν οι θείες λειτουργίες όπως είναι τώρα, δεν μπορούσαν να είναι και την προηγούμενη καιρό να λειτουργάνε. Γιατί κόλλησε σε κάποιον το κεφάλι έτσι, για ποιο λόγο. Και λέει, μου λέτε, στο σούπερ μάρκετ, γιατί πάνε. Εγώ μπήκα μια φορά στο μπαδί μου και έξω. Παραγία μου λέω, εγώ φυλάγω με μην κολλήσω, γιατί έχω τη διπλή ιδιότητα και του γιατρού και του παπά και δουλεύω. Γιατρός, υποδέχομαι αρρώστους. Και ανθρώπους με κορονοϊό, εγώ τους νοσήλευσα. Και δόξασε ο Θεός, το περάσανε οι άνθρωποι με το καλό και βγήκανε από αυτό το νόσημα οι καημένοι. Πόσους, 4-5. Άρα 5 ξέρω εγώ μόνο. 5 ξέρω εγώ, οι οποίοι γίνανε καλά τον κορονοϊό. 5. Οι οποίοι δεν κάνανε εξετάσεις, διότι δεν είχαν σκεφτεί, αλλά είχαν κορονοϊό, είχαν πυρετό, είχαν τα συμπτώματα όλα και γίνανε καλά. Άρα από αυτά που λέει το κράτος 2000, πολλαπλασιάζει τα επί 5 και επί 10 και επί 20, να δείτε πόσοι είμαστε και πόσοι είναι. Και τους πείραξε αυτό. Πήγαινε στην εκκλησία και χάραξε μέσα στην εκκλησία με ένα σταυρό. Μην βάλει σταυρό, τον πατάμε. Βάλε μια στρογγυλάδα και πει: Εδώ. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά λυσάξανε. Όχι γιατί να μείνουν εκκλησίες κλειστές. Εκείνο που τους πείραξε από την πρώτη μέρα είναι η Θεία Κοινωνία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού, που όπου να διαβάσεις δεν είναι μόνο σώμα και αίμα Χριστού που μου δίνει την παρησία και τη βασιλεία των ουρανών, αλλά άμα διαβάσετε τις ευχές της μεταλήψεως, τι λέει, την υγεία μου χαρίζει. Το λέει μέσα, την υγεία μου χαρίζει. Τι τα διαβάζω με αυτά τα πράγματα. Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας δίνει την υγεία και του σώματος. Εφόσον βεβαίως δεν είμαστε Ιούδες. Γιατί άμα είσαι Ιούδας, θα πάθεις αυτό που έπαθε ο Ιούδας, που κοινώνησε και πήγε πνίγηκε. Απερθώ να πίνεις αυτό. Κοινώνησε, γιατί λένε μερικοί πατέρες, είναι μερικοί πατέρες που λένε δεν κοινώνησε. Αλλά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λένε ότι κοινώνησε. Και το αποδεικνύουνε και θα σας το πω όταν φτάσουμε παρακάτω. Η λύσα του κράτους δεν ήταν εάν είμαστε στις εκκλησίες και χωράμε ή δεν χωράμε. Η λύσα του ελληνικού κράτους ήταν να μην κοινωνάμε. Αυτή είναι η λύσα. Από τα παλιά χρόνια, κάθε φορά προκύπτηκε μια αρρώστια, κάτι λέγανε «Α, το κουταλάκι, ποιο κουταλάκι, λαβίδα το λέγανε». Τι σημαίνει, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να κοινωνήσω, αφού είναι λαβίδα. Μπορώ να το λάβω με άπειρους τρόπους. Αλλά επειδή έχουμε κάτι γερόντια που δεν κόβει το μυαλό, να πούνε προτάσεις και να πάρουν και το Τζιόδρα εκεί και να του πούνε «Ρε Τζιόδρα, κάτσε κάτω και πες μας». Εμείς θα πούμε αυτό το πράγμα, ότι θα γυρίσουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας άχρη στιγμής, άχρη. Για αυτούς οι οποίοι φοβούνται να διακονήσουμε τους αδερφούς μας. Υπάρχει κάποιο θέμα, δεν μπορείς να μας στηρίξεις εσύ ιατρικά. Θα μπορούσε να το στηρίξει. Αλλά η λύσα είναι να μην κοινωνάμε. Αυτή ήταν η λύσα των κομμουνιστών στη Ρωσία. Αυτή ήταν η λύσα του Εβερχόντζα. Αυτή ήταν η λύσα στην Κίνα. Αυτή ήταν η λύσα ακόμα και στην Ιαπωνία. Παντού η λύσα είναι να μην μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γιατί αν δεν κοινωνήσεις, θηριάλωτος υπό του νοητού δράκοντος γίνεσαι. Γι' αυτό είναι να γίνεις θηριάλωτος υπό του νοητού δράκοντος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κρυβόμαστε πίσω από το χέρι μας, από το δάχτυλό μας. Και εύχομαι να σας πω και κάτι άλλο. Σαν πόσοι κοινωνάνε, σιγά. Όλοι αυτοί που πάνε στην εκκλησία τη Μεγάλο Σάββατο κοινωνήσανε ποτέ. Αυτοί που πάνε μια λαμπάδα και λένε Χριστός Ανέστη και μόλις πούνε Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε τους αγιοθείους, σηκώνονται και φεύγουν. Αυτοί κοινωνήσανε ποτέ. Οι άνθρωποι δεν κοινωνήσανε ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Η Θεία Κοινωνία δυστυχώς. Εξαιτίας της αμαρτιών μας εμάς και της ακατηχήσεως που έχουμε στο λαό, έφτασε να κοινωνάνε μια φορά το χρόνο μερικοί και οι περισσότεροι κοινωνάμε. Μερικοί χριστιανοί είναι αυτοί που κοινωνάνε και μένουν μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορούσε η εκκλησία σαν μάνα να βρει τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε και μπορεί και το κάνει. Και το κάνει κρυφά. Δεν με νοιάζει. Είναι καιρός κατακομβών. Αυτοί στις κατακόμβες τι λέγανε. Μην λατρεύετε το Θεό, μην κοινωνάτε, μην εκείνο. Αυτό είναι. Κατακόμβες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ούτε κατακόμβες. Θηβαίοι θα γίνουμε. Τι είναι οι Θηβαίοι. Οι Θηβαίοι, όταν μπήκανε οι πλατεείς ήταν με τους Αθηναίους.
Γι' αυτό νικήσανε στους, είδατε, οι μάχοι των Πλατεών. Οι Θηβαίοι ήταν με τους Πέρσες πάντοτε. Και πάντοτε πολεμούσαν και τους Αθηναίους και τους Πλατεείς. Επειδή οι Πλατεείς, εδώ στο Μαραθώνα που είναι δίπλα, εδώ οι Πλατεείς ήρθαν και βοήθησαν τους Αθηναίους. Όταν καταλάβανε λοιπόν οι Αθηναίοι, οι Θηβαίοι κατελάβανε τις Πλατεές, νομίζανε ότι είχαν τελειώσει. Μπήκανε μέσα στο κάστρο και τελειώσανε. Αν δεν τελειώσανε, γιατί? Γιατί είχαν κάνει. Τα σπίτια τους οι Πλατεείς είχαν ανοίξει ο καθένας μία πορτούλα στο άλλο σπίτι και έφευγαν από το ένα σπίτι, μπαίνανε στο άλλο, μπαίνανε στο άλλο, μπαίνανε στο άλλο. Και νομίζανε αυτοί ότι είχαν καταλάβει την πόλη και θέλανε μέρες για να καταλάβουν την πόλη. Γιατί ο ένας κρυφά μέσα από τον άλλον πήγαινε. Θα εφαρμόσουμε κι εμείς τη μέθοδο που εφαρμόσαν οι Πλατεές. Τα έχουμε μέσα στην ιστορία γραμμένα. Όχι μόνο την εκκλησιαστική και την ιστορία όλου του γένους του ελληνικού. Θα εφαρμόσουμε τον τρόπο και θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κοινωνήσουμε. Εγώ πήγα να κοινωνήσω μια άρρωστη και την ώρα που πάω να κοινωνήσω την άρρωστη, με βγαίνει ένας και μου λέει: Πού πας, μου λέει, εγώ πάω να κοινωνήσω την άρρωστη. Μου λέει: Δεν θα πας μέσα στην πολυκατοικία μας να κοινωνήσεις την άρρωστη, γιατί άμα την κολλήσεις την άρρωστη, μου λέει, εμείς θα κολλήσουμε όλοι μετά και θα πεθάνουμε τον κορονοϊό. Και του λέω: Εγώ δεν μπορώ να κοινωνήσω, παρακαλώ, του λέω την άρρωστη, τι λες, μωρέ, του λέω: Γιατί νομίζεις ότι έρχομαι σαν παπάς, λέει, η παπάς είσαι. Τι λες, του λέω: Να τη ταυτότητά μου, είμαι και γιατρός. Εγώ έρχομαι σαν γιατρός, να μου αγορέψεις εσύ να μπω εδώ μέσα. Με γιατρός. Και μου λέει, και γιατρός δεν είσαι, μου λέει, δεν σε αφήνω. Του λέω, θα μπω σαν γιατρός μέσα και θα κάνω τη δουλειά μου και δεν σου πέφτει λόγο σε σένα. Αφού εμαλώσαμε καλά-καλά στην πόρτα, τελείωσε τέλος πάντων. Εγώ την εκκοινώνησα τη γυναίκα και του λέω: Καημένε, εύχομαι να μην κρεμαστεί απ' έξω από το σπίτι σας εδώ κανένα αγγελτήριο κηδείας ότι εδώ εκοιμήθη κάποιος από κορονοϊό, γιατί τότε θα έρχομαι με την ανεσή μου. Έτσι δεν είναι? Γίνομαστε ανόητοι. Σας κάνουν ανοήτους. Μπούρου. Όλη την ημέρα εφτάσαμε ο Χριστός να τους ενοχλεί μόνο. Και η παράδοση της Αγίας Εκκλησίας. Αυτό τους ενοχλεί. Που θα πάνε 15 παλαβοί σαν και εμάς να κοινωνήσουν τον Αρχαντομυστήριο 20, 30, 40, 50, 100, 1000 πόσοι θα είναι. Και δεν έχουμε εμείς. Και τι μας λένε? Ότι εμείς δεν έχουμε αγάπη, αλλά την αγάπη την έχουν μόνο οι αριστεροί, όπως είπε ο Πολάκης. Ότι εμείς οι αριστεροί πρέπει να ήμασταν στα πράγματα τώρα που είναι ο κορονοϊός. Διότι μόνο εμείς οι αριστεροί ξέρουμε να αγαπάμε. Ακούστε, θράσος. Θράσος. Δεν ξέρουνε, όλος ο κόσμος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να αγαπάει. Δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι, ούτε εμείς οι χριστιανοί, ούτε όλος ο κόσμος έχει τη δυνατότητα για να αγαπάει. Και τι να κάνει? Να είναι εύστροφος και να σέβεται τους νόμους του κράτους.